Από ό,τι φαίνεται τα οικονομικά του Αλέξη βελτιώνονται πιο γρήγορα από τα ελληνικά τα δικά μου. Νομίζω ότι όταν θα οι ιστορικοί του μέλλοντος θα εξετάσουν τις δύο τετραετίες του ΣΥΡΙΖΑ 15, 19 και 19, 23, θα πούνε ότι η χρονική στιγμή καμπής ήταν το καλοκαίρι του 2017 στο Eurogroup της Μάλτας. Εκεί είναι που φάνηκε ότι μπορεί να αλλάξει η ελληνική οικονομία, ότι μπορεί να πάρει κάτι για το χρέος, ότι υπήρχε καθαρός διάδρομος εξόδου από αυτή την κρίση. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δουλέψαμε με σχέδιο, με τεκμηρίωση και με συμμαχίες. Με αυτά τα τρία βγήκαμε στην αγορά αμέσως μετά από τη Μάλτα, τον Ιούλιο του 2017, και τώρα έχουμε βγει πρόσφατα και με πενταετές και με δεκαετές ομόλογο. Με τεκμηρίωση και συμμαχίες κάναμε αναδιάρθρωση του χρέους και με αυτόν τον τρόπο έχουμε 15 χρόνια καθαρό διάδρομο για να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική, και όχι μόνο με αυτά τα μέτρα, αλλά και μικρά μέτρα για το χρέος, όπως έχουμε αλλάξει ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους μας από κινούμενα επιτόκια σε σταθερά επιτόκια, που έχει πολύ μεγάλο κέρδος. Με σχέδιο και τεκμηρίωση και συμμαχίες δεν μειωθήκανε οι συντάξεις, και από ό,τι φαίνεται και την αποδοχή που ακούσατε και σήμερα, αλλά και προηγούμενα από τον Πιέρ Μοσκοβισί, αλλά και τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον Βάλτις του Μπρόσκης, για το αφορολόγητο. Συζητάμε σήμερα για τα μέτρα του 19 και του 20. Και συζητάμε στην ουσία το πρόβλημα της υπεραπόδοσης που είχαμε αυτά τα χρόνια στα δημοσιονομικά μας. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για ποιους λόγους είχαμε αυτή την υπεραπόδοση. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά μόνο ένας λόγος δεν υπήρχε. Ότι το σχεδιάσαμε και το είχαμε ως στόχος. Θα ήταν ανεπίτρεπτο και χωρίς οικονομική λογική να έχουμε στόχο την υπεραπόδοση. Το μόνο θετικό σε αυτή την υπεραπόδοση είναι ότι δημιουργήσαμε την αξιοπιστία. Αυτό που αναγγέλει και είχαμε τώρα από τον κύριο Πρωθυπουργό είναι μια στρατηγική που φασίζεται σε αυτή την αξιοπιστία. Η Νέα Δημοκρατία μας λέει να κερδίσω τις εκλογές, να δημιουργήσω αξιοπιστία και κάποτε θα μπορέσω να μειώσω τα πρωτογενή πλεονάσματα. Εμείς κερδίσαμε την αξιοπιστία και γι' αυτό μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτά τα έργα. Και μπορούμε να τα παρουσιάσουμε αυτά τα έργα γιατί έχουμε τις συμμαχίες και τα επιχειρήματα, γιατί αυτά τα σχέδια είναι θετικά για όλους. Να ξεχωρίσω την παρέμβασή μου για τα μέτρα του 2019 και το 2020. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το 2019 είναι μια αλλαγή πλεύσης από τα προηγούμενα χρόνια. Εντός του μνημονίου ήμασταν πολύ περιορισμένοι, παρόλο ότι βλέπαμε ότι δημιουργείται υπερβολικό πλεόνασμα, να το ξοδέψουμε αυτό εκ των προτέρων. Και γι' αυτό γινότανε το 16, το 17 και το 18 μια πληρωμή εκ των υστέρων στο τέλος του χρόνου με το κοινωνικό μέρισμα, που βεβαίως ήταν θετικό, που βεβαίως βοήθησε πάρα πολλούς και πάρα πολλές συμπολίτες μας, αλλά συγχρόνως δεν είναι η άριστη αντιμετώπιση της οικονομικής πολιτικής. Άρα η διαφορά σήμερα είναι ότι αυτά τα μέτρα τα κάνουμε εκ των προτέρων. Και μπορούμε να τα κάνουμε εκ των προτέρων γιατί έχουμε δημιουργήσει αυτό το χώρο για να μπορούμε το Μάη να τα νομοθετήσουμε. Πάω τώρα στο 2020. Εδώ έχουμε μία κατάσταση
που νομίζουμε οδηγεί σε ένα win-win. Γιατί είναι win-win? Εμείς λέμε με τα επιχειρήματά μας που θα παρουσιάσουμε και στους θεσμούς και στα κράτη-μέλη ότι εσείς παραμένετε στα συμφωνηθέντα. Είναι προφανές σε μένα και νομίζω θα είναι και προφανές σε πάρα πολλούς υπουργούς οικονομικών στην Ευρωζώνη ότι το 3,5% δεν ήταν μια τιμωρία για την ελληνική οικονομία, δεν ήταν κάτι εκδικητικό, ήταν η δική μας συνεισφορά στην απομείωση του χρόνου, του χρέους, συγγνώμη. Άρα η δική μας συνεισφορά στην απομείωση του χρέους ήταν 3,5% κάθε χρόνο. Το 20, το 21 και το 22 θα πηγαίναν 3,5% από τα πλεονάσματά μας προς το χρέος. 3,5% υποσχεθήκαμε, 3,5% θα πάρουν. Είτε θα το πάρουν από τον ειδικό λογαριασμό, είτε θα το πάρουμε γιατί έτσι κι αλλιώς πάλι θα έχουμε υπεραπόδοση με την ενισχυμένη ανάπτυξη που περιμένουμε από το πακέτο των μέτρων, αλλά αν δεν υπάρχει αυτό, είναι κλειδωμένα αυτά τα λεφτά είναι η εγγύησή μας. Άρα έχουμε ένα πλαίσιο που η ελληνική οικονομία και η κοινωνία είναι πολύ καλύτερα, γιατί μπορούμε να σπρώξουμε την ανάπτυξη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα 2 χρόνια και για την πραγματική οικονομία και για τους πολίτες και για τις τράπεζες, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν και συγχρόνως να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Θεωρώ δηλαδή ότι όπως πήγαμε για τις συντάξεις και όπως πάμε με το αφορολόγητο, με πολύ σαφή επιχειρήματα, με πολύ μεγάλη τεκμηρίωση, μπορούμε αυτό που υποσχεθήκαμε όταν είναι η ώρα να συζητήσουμε και το θέμα των πλεονασμάτων. Άρα αυτή η στρατηγική που σας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός είναι μια στρατηγική που δεν βασίζεται στον αέρα, δεν βασίζεται σε ελπίδες, δεν βασίζεται σε ευχές, αλλά σε μια στρατηγική που την δημιουργήσαμε από το καλοκαίρι του 2017 για να μπορέσουμε να, όταν βγούμε από την κρίση και από τα μνημόνια, να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας. Δεν έχω το χρόνο να πω περισσότερο και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ερωτήματα. Μόνο θα ήθελα να ξέρετε ότι αυτό που παρουσιάσαμε τώρα είναι η δημοσιονομική πολιτική. Βέβαια το μέλλον της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται και από την αναπτυξιακή μας στρατηγική που είναι πολύ σύνθετη και δημοσιευμένη και μπορείτε να τη διαβάσετε από το site του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι επίσης πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα κληρονομιάς, τα οποία το εσωτερικό χρέος, το εξηγήσαμε εγώ και υπουργός εργασίας την Κυριακή στο Υπουργείο μου, για πώς αντιμετωπίζουμε το εσωτερικό χρέος, είτε είναι προς ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι προς την φορολογία, είναι πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κληρονομιάς για τις τράπεζες με τα κόκκινα δάνεια, που αυτή η αναπτυξιακή ροπή θα βοηθήσει και τις τράπεζες. Είναι δηλαδή πολλά κομμάτια του puzzle που έρχονται μαζί αυτή τη στιγμή. Και είναι σημαντικό για τον ελληνικό λαό να ξέρει ότι η αξιοπιστία που δημιουργήθηκε κάποτε έπρεπε να κεφαλοποιηθεί. Και τώρα είναι που μπορούμε να την κεφαλοποιήσουμε με την πολιτική που έχουμε εφαρμόσει και την πολιτική που θα εφαρμόσουμε μέχρι τις εκλογές και μετά από τις εκλογές. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Δραγασάκη. Από σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η δημοσιονομική πολιτική
γίνεται σύμμαχος της ανάπτυξης. Περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Και όπως είπε ο Ευκλήδης, η πολιτική που σήμερα ανακοινώνεται πρέπει να την δούμε ως συμπλήρωμα και ενίσχυση της ήδη εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής. Θυμίζω συνοπτικά ότι ήδη έχουμε ψηφίσει το νέο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις που εξασφαλίζει ταχύτητα και κίνητρα. Δεύτερον, έχουμε ψηφίσει το νόμο για την αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία ήδη, ο οποίος νόμος είναι ήδη στη φάση της υλοποίησης. Τρίτον, ψηφίζουμε σε λίγες μέρες την θεσμοθέτηση του πενταετούς προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Στην ουσία λέει το να έχουμε ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, πρόγραμμα. Και επίσης, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την πρώτη επικαιροποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία όπως προβλέπετε, άλλωστε όπως προβλεπόταν, δεν είναι δηλαδή ένα κείμενο στατικό, αλλά μια διαδικασία διαρκούς εξειδίκευσης, επικαιροποίησης και ενίσχυσης. Και όπως θα έχετε την ευκαιρία τότε, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε, η στρατηγική εξειδικεύεται πλέον σε 100 μεταρρυθμίσεις νέου τύπου, μεταρρυθμίσεις που βοηθούν την ανάπτυξη και μειώνουν τις ανισότητες. Και επίσης προσπαθούμε να συμπυκνωθεί η στρατηγική σε κρίσιμους ποσοτικούς στόχους. Να ξέρουμε δηλαδή σε χι χρόνο τι μπορούμε να έχουμε σε εξαγωγές, σε απασχόληση κλπ. Επίσης, σε λίγες εβδομάδες ίσως και μέρες θα εκδοθεί η πρώτη εγκύκλιος με την οποία αρχίζουμε και επίσημα τη διαδικασία σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περίοδου του νέου ΕΣΠ και όχι μόνο 2021-2029. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν τα μέτρα που σήμερα ανακοινώνονται μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι θα ενισχύσουν την ανάκαμψη η οποία ήδη υπάρχει και όπως και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα προβλέπεται να επιταχυθεί τα επόμενα χρόνια. Με τα μέτρα τα σημερινά, θα δώσουν μια μεγαλύτερη όθηση. Δεύτερον, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συντελείται σε ένα διεθνές περιβάλλον επιβράδυσης. Και όπως είπε ο κύριος Γκουρία, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ προ καιρού που ήταν στην Ελλάδα, οι Έλληνες κοπηλατούμε αντίθετα με το ρεύμα. Εννοώντας ακριβώς ότι σε ένα περιβάλλον επιβράδυσης εμείς πετυχαίνουμε επιταχυνόμενη ανάκαμψη, αλλά αυτό απαιτεί γερό κουπί. Τα μέτρα λοιπόν τα σημερινά είναι, μπορούμε να τα διαβάσουμε και ως μια προληπτική άμυνα έναντι αυτής της ευρωπαϊκής επιβράδυσης. Και τρίτον, τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό και με τα άλλα τα οποία έχουμε πάρει, ενσωματώνουν τα μαθήματα από την κρίση. Διότι το κρίσιμο δεν είναι απλώς να βγούμε από την κρίση που ζούμε, αλλά και να αποτρέψουμε στο μέτρο του δυνατού τη μελλοντική εμφάνιση ανάλογων κρίσεων. Και το μάθημα από τη δική μας κρίση ήταν ότι η κρίση πήρε τόσες μεγάλες διαστάσεις και σε όρους καταστροφής πλούτου και σε όρους κοινωνικών επιπτώσεων, πέρα από τα σχεδιαστικά λάθη του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου, πρώτον διότι η οικονομία μας δεν ήταν βιώσιμη και δεύτερον διότι δεν είχαμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος καθολικής στήριξης. Με τα μέτρα λοιπόν τα σημερινά, νομίζω ότι κάνουμε ένα ισχυρό βήμα προς τα μπροστά και στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η Υπουργός Εργασίας. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός εισηγητικά, ένα σημαντικό μέρος του δημοσιονομικού χώρου που εξασφαλίσαμε, αποφασίσαμε να το αξιοποιήσουμε για την ενίσχυση των συνταξιούχων ήδη από το 2019. Πρόκειται για ένα μέτρο μόνιμο, επαναλαμβάνω μόνιμου χαρακτήρα, το οποίο θα ενισχύσει 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας που σήκωσαν πάρα πολύ μεγάλα βάρη την περίοδο της κρίσης και είδαν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται ουσιοδός. Ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος επαναλαμβάνει συχνά το σχέδιο, ότι δουλέψαμε με σχέδιο. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση του ασφαλιστικού. Η παρέμβασή μας αυτή δεν είναι τυχαία. Δεν είναι αποσπασματική αυτή που σας ανακοινώνουμε σήμερα για τη χορήγηση αυτής της νέας 13ης σύνταξης με αναδιανεμητική αρχιτεκτονική, αλλά έρχεται ουσιαστικά να ολοκληρώσει μια συνολική προσπάθεια που ξεκινήσαμε από το 2015 προκειμένου να στηρίξουμε τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους και να αντιστρέψουμε την εικόνα κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος που μας παραδόθηκε. Όταν αναλάβαμε το 2015, τα ασφαλιστικά μας ταμεία ήταν βαθιά ελλειμματικά. Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης είχε ένα εντελώς ανορθολογικό στήσιμο, μια εντελώς ανορθολογική δομή, με διάσπαρτους κανόνες, χωρίς σαφήνεια, χωρίς διαφάνεια, με άδικους κανόνες, και η κανονικότητα ήταν οι μόνιμες περικοπές. Ξεκινήσαμε λοιπόν και το 2016 κάναμε μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έθεσε σαφείς και διαφανείς κανόνες για όλους, τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Χάρη σε αυτή τη μεταρρύθμιση γυρίσαμε την εικόνα της κατάρρευσης, μετατρέψαμε το έλλειμμα που παραλάβαμε σε πλεόνασμα και χάρη σε αυτή την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία ελάφρυνε το σύνολο των επαγγελματιών στις εισφορές τους, μπορέσαμε να διασφαλίσουμε, να προστατεύσουμε τις συντάξεις για το 2019, παρά ότι ξέρετε ότι αυτή υπήρχε μια έντονη απέτηση περικοπών τους από τους δανειστές και ιδίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μπορέσαμε να ξεκινήσουμε μικρές αλλά σημαντικές αυξήσεις για τους χάμηλους συνταξιούχους και με το νομοσχέδιο που συζητάμε αυτές τις μέρες στη Βουλή με τις 120 δόσεις δίνουμε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να κλείσουν οριστικά τις πληγές του παρελθόντος, πληγές και προβλήματα που τους φορτώθηκαν είτε επειδή το σύστημα ήταν εξαιρετικά ανορθολογικό στο παρελθόν είτε επειδή το εισόδημά τους συρρυκνώθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης. Σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα μεγάλο βήμα θεσπίζοντας αυτήν τη νέα 13η σύνταξη με μόνιμο χαρακτήρα. Μια νέα σύνταξη που προστίθεται στα εισοδήματα των συνταξιούχων για πάντα και τα αυξάνει σε σταθερή βάση. Η αρχιτεκτονική αυτού του μόνιμου μέτρου έχει ως εξής. Για συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη έως 500 ευρώ θα λαμβάνουν μία νέα ολόκληρη σύνταξη, το 100% δηλαδή της σύνταξης που λαμβάνουν. Για συνταξιούχους που έχουν σύνταξη από 501 έως 600 ευρώ, θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που λαμβάνουν, ενώ επιπροσθέτως. Για συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από 601 έως 1000 ευρώ, θα λαμβάνουν επιπροσθέτως 50% της σύνταξης που λαμβάνουν. Και για συνταξιούχους άνω των 1.000 ευρώ θα λαμβάνουν το 30% της σύνταξης που λαμβάνουν. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγή του, αυτή η νέα 13η σύνταξη έχει αυτήν την αρχιτεκτονική, την αναδιανεμητική αρχιτεκτονική, είναι προφανώς περισσότερο υποστηρικτική για τους χάμηλους συνταξιούχους και ασφαλώς εφόσον τα περιθώρια τα οικονομικά θα διευρύνονται θα μπορούμε να κάνουμε και εκ νέου παρεμβάσεις στη δομή αυτού του συστήματος. Είναι όμως ένα μέτρο που αφορά όλους τους συνταξιούχους, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, αφορά όλους τους συνταξιούχους της χώρας, που θα ενισχύσει 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους, που σήκωσαν δυσανάλογα βάρη την περίοδο της κρίσης και ήρθε η ώρα, νομίζω, να δρέψουν τους καρπούς των προσπαθειών τους και των θυσιών τους. Θα περάσουμε τώρα στο σκέλος των ερωτήσεων.